εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, οι Αυστραλοί υποδέχτηκαν το 2020. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Σίδνεϊ για να παρακολουθήσουν το φαντασμαγορικό θέαμα με τα πυροτεχνήματα. Οι εικόνες είναι πραγματικά εκπληκτικές, με οικογένειες και φίλους να καλωσορίζουν τη νέα χρονιά. Η νύχτα έγινε μέρα από το πλήθος πυροτεχνημάτων που άναψαν τον ουρανό. Οι πολίτες, οι οποίοι τα παρακολούθησαν, είδαν να προβάλλεται και ένα σύνδεσμος για δωρεές στους πυρόπληκτους σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το προγραμματισμένο θέαμα διεξάγεται κανονικά, παρά τις εκκλήσεις μερίδας πολιτών να ματαιωθεί η εκδήλωση για τη νέα χρονιά με τα πυροτεχνήματα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις πυρόπληκτες περιοχές στη Νέα Νότια Ουαλία, τις οποίες το Σίδνεϊ είναι πρωτεύουσα. Με πυροτεχνήματα και φαντασμαγωρικές εκδηλώσεις υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο και στη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία είναι κάθε χρόνο η πρώτη χώρα που υποδέχεται το νέο έτος παγκοσμίως. Έτσι και φέτος, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Όκλαντ για να υποδεχτούν τη νέα χρονιά και έκαναν τη νύχτα μέρα. Η αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του νέου έτους πλησιάζει για όλο τον κόσμο, με το καλοκαιρινό Ρίο Ντε Τζανέιρο να ετοιμάζει εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Την ίδια ώρα, η Μόσχα διεκδικεί τον τίτλο του πιο παραμυθένιου σκηνικού για την αλλαγή του χρόνου, ενώ τα βλέμματα είναι φυσικά στραμμένα για ακόμα μία φορά στο εμβληματικό κέντρο της Νέας Υόρκης. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Με αυτή την πρόβα, Τζενεράλε, η κρυστάλλινη σφαίρα που σηματοδοτεί την αλλαγή του χρόνου στη Νέα Υόρκη από το 1907, υψώθηκε στην Times Square. 60 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, ο δήμαρχος της πόλης, Bill de Blasio, θα κατεβάσει τον διακόπτη για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Η αστυνόμευση στην Αμερικανική Μητρόπολη ισχυρή, καθώς η περίφημη πλατεία αναμένεται να γεμίσει ασφυκτικά για τη μεγάλη γιορτή. Αστραφτερά δέντρα, εντυπωσιακοί φωτισμοί και στολισμοί συνθέτουν ένα πραγματικά παραμυθένιο τοπίο στη Μόσχα. Σε αντίθεση με πολλές πρωτεύουσες, η Ρωσική δεν φωτίζεται γιορτινά πριν τα μέσα του Δεκέμβρη. Μόλις φωτιστεί όμως, το σκηνικό προειδεάζει για μια μαγευτική αλλαγή του χρόνου. Η παραμονή πρωτοχρονιάς στην Κόπα Καμπάνα έχει τροπικό χαρακτήρα. Οι Βραζιλιάνοι ετοιμάζονται και φέτος για μια φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου. Το 15-λεπτο υπερθέαμα των πυροτεχνημάτων αναμένεται να απολαύσουν και φέτος την φημισμένη παραλία πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες και τουρίστες.